αλλά από διέστηση θα έλεγα ότι η Ελλάδα δεν είναι Ευρώπη, αλλά δεν είναι και Ανατολή. Η Ελλάδα έχει την δικιά της ιδιοπροσωπεία. Το κακό είναι ότι εμείς που φορτωθήκαμε αυτή την ιδιοπροσωπεία, αυτό το βάρος αυτής της διαχρονικής ιδιοπροσωπείας, έχω την αίσθηση ότι αυτοί εδώ και πολλά χρόνια, αυτοί οι Έλληνες δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Γιατί είναι αρκετά βαρύ το φορτίο, είναι πολύ βαρύ το φορτίο. Αυτό είναι το ένα που έχω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πιστεύω πως η χώρα βρίσκεται σε ένα απόλυτο αδιέξοδο και σε μια σαφή διάλυση. Και το αδιέξοδο αυτό, αυτή τη στιγμή, εκεί που βρίσκεται η χώρα, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Διότι το αδιέξοδο αυτό δεν ξεπερνιέται με κλασικούς τρόπους. Το αδιέξοδο αυτό θέλει μια ομάδα, μια ηγετική ομάδα, αλλά και έναν διακριτό και ιστορικό χαρακτηριστικό ηγέτη. Αυτά δεν υπάρχουν. Εκείνο που θα μπορούσε να περισωθεί στη διαχείριση πλέον της χώρας, επειδή πιστεύω ότι η παρούσα κυβέρνηση αδυνατεί να σηκώσει αυτό το βάρος, είναι μια πολιτική, τονίζω το πολιτική, πολιτική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, με ό,τι καλύτερο διαθέτει η χώρα και με συνένεση στη Βουλή των πολιτικών κομμάτων ότι θα υποστηρίξουν μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα συμφωνήσουν. Εάν αυτό δεν γίνει, το αδιέξοδο θα επιτείνεται, διότι ο πλειός της πίεσης, κυρίως της οικονομικής από την Ευρώπη, είναι πολύ ασφιχτικός και από ό,τι διακρίνω εγώ έχει σαφή χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά θέλουν να καταλάβουν, έχουν καταλάβει τη χώρα χωρίς πόλεμο. Δεν λειτουργεί ουσιαστικά κράτος. Το κράτος είναι εχθρός του πολίτη και ο πολίτης το αισθάνεται ως εχθρό και το κράτος αισθάνεται εχθρό τον πολίτη. Οι θεσμοί έχουν πέσει σε πλήρη ανυποληψία και η οικονομία έχει αφελινιστεί. Όταν κυρίως έχεις μια αφελινισμένη οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείς να διαμορφώσεις αστική τάξη. Και σε καθεστώτα σαν τα δικά μας που είναι αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δυτικού τύπου, η αστική τάξη έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Είναι κινητήρια δύναμη της λειτουργίας της κοινωνίας. Όταν δεν υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι ένας πυλώνας λειτουργίας του κράτους εκλείπει. Άρα, εκείνα που θα έλεγα ότι χρειάζονται, ας πούμε, για να βγούμε, ο πολιτισμός, όπως είπε και ο κύριος Ζουράνης, και είπε, ο πολιτισμός, τώρα θα ήταν αστείο να πούμε ότι είμαστε σήμερα λειτουργικοί φορείς του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ας πούμε ότι έχουμε ένα υποσυνείδητο στοιχείο ή ένα γονίδιο το οποίο φέρουμε ως Έλληνες, αν μπορούμε να πούμε αυτό. Παιδεία, έχει δίκιο, η παιδεία είναι το βασικό στοιχείο που διαμορφώνει τον πολίτη, την αντίληψή του για τη λειτουργία του κράτους και την λειτουργία του ως πολίτη. Η παιδεία μας, τα περίεργα σου Κώστα θα ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα, είναι διαλυμένη, δεν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα δεν υπάρχει κανένας θεσμός που να λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, ώστε να πει κανείς ότι αυτός ο θεσμός θα αποτελέσει έναν πόλο για να ανακάμψει. Θα μπορούσε αυτό που σας είπα, δηλαδή ένα πολιτικό σχήμα που θα υπερβαίνει τους κομματικούς σχηματισμούς, αλλά θα υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα, σιγά σιγά να βάλει κάποιες βάσεις και να ζητήσει μια επαναδιαπραγμάτευση αυτού του ασφιχτικού πλαισίου, το οποίο δεν είναι αναγκαίο και για την Ευρώπη. Το βάζουν ακριβώς για να πάρουν ό,τι θέλουν. Ουσιαστικά τα οικονομικά της στοιχεία. Τα έχουν πάρει, έχουν πάρει τα κρατικά και τώρα προσπαθούν να πάρουν και έχουν πάρει σε μεγάλο βαθμό και τα οικονομικά. Αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεστε, ξέρετε ποιους, όταν ερχόταν ένας κατακτητής στη χώρα, εκείνο που εκτελούσε, που πρώτος εκτελούσε ήταν η προεστή της χώρας, η ηγεσία της δηλαδή, η πολιτική, η πνευματική και η οικονομική. Αν τους καθαρίσεις αυτούς, μετά ο λαός αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει, ο λαός υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ως μια οντότητα λειτουργική. Αυτό το πράγμα σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το κράτος είναι διαλυμένο, η πνευματική ελίτ είναι απούσα, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω καν αν υπάρχει. Εγώ τους δύο συνομιλητές μας τους υπολείπτομαι ως διανοούμενους Έλληνες με σοβαρά στοιχεία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Λοιπόν, κράτος δεν υπάρχει, η πνευματική ελίτ δεν υπάρχει, η οικονομική ελίτ έχει καταστραφεί. Αυτό το πράγμα μπορεί να συγκροτήσει η κοινωνία ό,τι απέμεινε. Αυτό έχω το σχολείο. Έχει δίκιο ο κύριος Ζουράρης, έτσι, σε ό,τι αφορά τα βιβλία και την ιστορία της Κύπρου κτλ. Διότι η ιστορία είναι η συνείδηση που διαμορφώνει ο πολίτης για το τι είναι. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σχόλιο πάνω στο γιατί ο σημερινός υπουργός παιδείας έβγαλε από τα βιβλία του σχολείου κάποιες μικρές παραγράφους που αναφέρονταν στην ιστορία του ποδιακού ελληνισμού.
δεν είναι ένα στοιχείο του ευρύτερου ελληνισμού πολύ. Λοιπόν, για ποιο λόγο έγινε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έχει κυριαρχήσει στους θεσμούς του κράτους, σε όλους διακομματικά, όχι μόνο με την παρούσα κυβέρνηση. Έχει κυβερνήσει η αποδομητική ομάδα, η αποδομητική αντίληψη της ιστορίας και καταφέρνει και περνάει την πολιτική της. Και μάλιστα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που κάνει τον διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου για την παιδεία, της ηγεσίας αυτής ηγείται ο κατεξοχήν αποδομιστής της. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει καταξοχήν αποδομιστική λογική για την ιστορία. Ο κύριος Ρέακος. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που δεν θα αρνιόταν ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή η πολιτική, δηλαδή δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά και από την άλλη, ξέρω εγώ, να υλοποιείται μια πολιτική. Πρέπει να έρθουμε σε αντίθεση με αυτή την πολιτική. Να μην προχωρήσει, να αλλάξει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να αλλάξει η ομάδα που κάνει τον διάλογο για την παιδεία. Δεν γίνεται από τη μία να θέλουμε να φτιάξουμε έναν πολίτη. Κοιτάξτε, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της παιδείας στη μέση και στοιχειώδη εκπαίδευση και της παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στην ανώτατη εκπαίδευση ας πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ένας χώρος όπου ο πολίτης έχει διαμορφωθεί και ένας ερευνητικός χώρος. Η μέση και η στοιχειώδη εκπαίδευση όμως διαμορφώνει τον πολίτη. Υπόθεση της διδασκαλίας, δηλαδή είναι, στη μέση και στη στοιχειώδη εκπαίδευση, είναι υπόθεση του κράτους. Εκεί έχει λόγο το κράτος πώς θα διαμορφωθεί ο πολίτης. Στην ανώτατη εκπαίδευση και ιστορικά και ο Λιάκος μπορεί να συμπάρξει και ο Αναγνωστοπούλου μπορεί να συμπάρξει και ο Γενικό Δημοσιογράφος. Το οποίο βλέπω ως δημοσιογράφος είναι το εξής. Τα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί μόνη της η κυβέρνηση. Ήδη φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και λόγω έτσι. Θέλουν μια ευρύτερη πολιτική συνένεση και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια, αυτό είναι και λογικό να υπάρχει, υπάρχει και μια απειρία. Πρώτη φορά οι άνθρωποι κυβερνούν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα προβλήματα είναι σύνθετα, είναι πολύπλοκα, υπάρχουν διεθνείς πρακτικές που δεν τις γνωρίζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Βαρουφάκης, που νόμιζε ότι πάει να μιλήσει σε μια αίθουσα αμφιθεάτρου στο Πανεπιστήμιο, ενώ μιλούσε στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Άρα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρχει μια, όχι αυτά που λένε οι οικουμενικές και τα λοιπά κυβερνήσεις, πρέπει να πάρει τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος στη συγκρότησή της και με έναν προσδιορισμό που να συσπηρώνει και τον κόσμο. Δηλαδή μια κυβέρνηση, πολιτική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Για να καταλάβει και η κοινωνία ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, άρα πρέπει να συνενέσει για να σωθεί. Αυτό είναι το ένα. Ασφαλιστικό, φορολογικό και όλα αυτά που λέτε, ο τρόπος που λειτουργεί μια οικονομία εξαρτάται από τις σχολές που πρεσβεύει αυτός που κάνει την πρόταση. Η πρόταση μονεταριστική και η νεοφιλελεύθερη λέει αυτό που λέει ο Σόιμπλε, δηλαδή να μειώσουμε μισθούς, να μειώσουμε συντάξεις, να κάνουμε φορολογικές μεταβολές στο πλαίσιο μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης για να λειτουργήσει η οικονομία. Υπάρχει όμως και η πρόταση που λέει ότι δεν χρειάζεται όλα αυτά να μειωθούν. Η ανταγωνιστικότητα δεν έχει κατά ανάγκη σχέση, και αυτό το λένε διακεκριμένοι οικονομολόγοι, ούτε με τη μείωση των μισθών, ούτε με τη μείωση των συντάξεων. Υπάρχουν χίλιοι παράγοντες, χίλιες παράμετροι που μπορείς να βελτιώσεις την ανταγωνιστικότητά σου. Ας βελτιώσουμε αυτές τις παραμέτρους, διότι τα άλλα χρειάζονται, όσο πέφτει η αγοραστική δύναμη του συνταξιούχου και του μισθωτού, αγαπητές συνάδελφε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός δεν μπορεί να αγοράσει. Άρα δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία. Άρα δεν χρειάζεται περαιτέρω μείωση συντάξεων και μισθών. Πρέπει αλλού να στρέψει το ενδιαφέρον της για τη βελτίωση της οικονομίας μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Αυτό που θα το στρέψει, αυτό είναι ζήτημα ειδικών και εγώ δεν είμαι από αυτούς. Άρα λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη, δεν είναι αναγκαία η αλλαγή στο ασφαλιστικό έτσι όπως θέλουν να την υποβάλουν. Τώρα, αν υπάρχουν συντάξεις 5.000 και 4.000 ευρώ, να κοπούν. Αλλά συντάξεις των 1.200, 1.200, άντε και 1.500 ευρώ, ξέρετε, αυτό που λέει ο Τσίπρας έχει δίκιο σε αυτό. Με τη σύνταξη που παίρνει ο παππούς, με την ανεργία που έχουμε, συντηρούνται ολόκληρες οικογένειες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε σε τι κοινωνική ρευστότητα θα περιέλθουμε, αν και αυτές νιώθουν μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο είναι τραγικό. Νομίζω η θέση μου είναι σαφής. Άρα, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, επαναδιαπραγμάτευση με τους πιστωτές
για το πλαίσιο το χρηματοδοτικό που μας έχουν δώσει, επαναδιαπραγμάτευση, έστω και με πολιτική λύση, πολιτικό χαρακτηριστικό επαναδιαπραγμάτευση, σταθεροποίηση ασφαλιστικού, έτσι πως είναι λίγο πολύ και μισθολογικού, και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας από όλους το μίσθο. Να μειώσει το κράτος, να μπορεί να φτιάξει εταιρεία μέσα σε 10 λεπτά και όχι σε 10 μήνες. Έχει τόσα πράγματα να κάνουν. Ο μισθός και η σύνταξη του πείραξη. Κοιτάξτε, η δικιά μου η προσέγγιση είναι το εξής, ότι ένα πρόβλημα έτσι λίγο χαλαρότητας ως κοινωνία το έχουμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι το χειρότερο παράδειγμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Σαν την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα επελέγει για αυτό το πείραμα και επελέγει συνειδητά. Υπάρχει μια σωρία προσεγγίσεων γιατί επελέγει. Άρα μην μένουμε στο ότι σήμερα οι συντάξεις μας είναι πολλές και δεν βγαίνει κτλ. Όποια χώρα και να πάρεις εκτός από τη Γερμανία, διότι το πλούτο της Ευρώπης το συσσωρεύει η Γερμανία. Ο πλούτος έχει ένα ποσό, είναι ένα ποσό, αλφα. Όταν η Γερμανία παίρνει πάνω από το μισό, η άλλη θα είναι ελλειμματική, αναγκαστικά. Ένας θα κερδίζει, άλλος θα χάνει. Αλλά υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα που πάνε να φτιάξουν είναι κάτι ενιαίο. Για να γίνει βέβαια ενιαίο και θεσμικά πρέπει να το μεταμορφώσουν, να το σχηματίσουν σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ώστε να μην έχει σημασία αν μια πολιτεία έχει έλλειμμα όταν υπάρχει πλεόνασμα στο σύνολο της Ομοσπονδίας. Υποτίθεται ότι έτσι έπρεπε να λειτουργεί η Ευρώπη. Αντιθέτως, ας πούμε, η Γερμανία ζητάει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Δηλαδή, να κερδίζει αυτή τα δύο τρίτα και τώρα πότε ένα τρίτο βέβαια όποιος πάει να το πάρει θα είναι ελληματικός, αλλά σου λέει όχι, δεν θα είσαι ελληματικός. Δηλαδή, είναι έξω από κάθε ορθολογική. Από κάθε ορθολογισμό. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Σαν την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες χώρες. Δεν είναι αυτή η ουσία του προβλήματος. Ότι έχουμε αδυναμίες και παθογένειες και πρέπει να τις διορθώσουμε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε έτσι. Έχει κι άλλους. Και η Γερμανία η ίδια έχει προβλήματα τέτοιας μορφής. Άρα δεν είναι αυτή η ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος είναι να αφήσουν τη χώρα να διαμορφώσει μια πολιτική, με έναν διάλογο να μπουν και αυτά τα ζητήματα που λέτε εσείς, μια πολιτική που την ευνοεί, δηλαδή έχει τα χαρακτηριστικά να διαμορφώσει, γιατί μπορεί να μην έχει. Όλες οι χώρες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο ζήτημα και της οικονομίας που μπορούν να αναπτύξουν, αλλά να μπορέσει να το κάνει, να την αφήσουν. Και βέβαια, αφού την αφήσουν, να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις που έχει η χώρα ώστε να μπορέσει να τη διαμορφώσει. Πολύ φοβάμαι ότι η παθογένειά μας είναι αυτή. Ακόμη και αν μας αφήσουν, θα αρχίσουμε μετά πάλι να μαλώνουμε μεταξύ μας και επί της ουσίας δεν θα βγει μια πρόταση. Άρα, να ξεπεράσουμε την παθογένειά μας και η παθογένεια ξεπερνιέται με αυτό που κάνουμε μια πρόταση. Να είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι. Και αν είναι όλοι μέσα στο παιχνίδι, θα αρχίσουν σιγά σιγά να ενδιαφέρονται για το πώς θα βρουν ένα κοινό τρόπο. Γι' αυτό προτείνω μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Και από την άλλη, μια επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Με την λογική ότι αυτό που λέτε δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί μια αυτή η χώρα με αυτό που παράγει να πληρώσει τα 300 αντίστοιχα χρόνια. Η Ελλάδα δεν έχει και πολλά περιθώρια επιλογής συμμαχιών. Η Ελλάδα, η Γιάλτα ισχύει ακόμα. Κακά τα ψέματα τώρα. Η Γιάλτα είναι κάτι το οποίο και παρασκηνιακά λίγο έτσι ξέρω τελευταία τι έχει γίνει. Είστε σίγουροι ότι η Γιάλτα ισχύει και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες της περιοχής. Ίσως για ορισμένες λίγο εκεί πάνω αμφισβητηθεί, αλλά βλέπουμε τι γίνεται. Άρα οι συμμαχίες μας είναι η Ελληνική Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, με ποια ευθύ πολιτική, εξωτερική πολιτική μπορεί να βάλει κανείς στο παιχνίδι και στη Ρωσία, διότι αυτές είναι οι δυνάμεις. Οι δυνάμεις που αφορούν την Ελλάδα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και λίγο οικονομικά έχει επενδύσει στη χώρα η Κίνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει ένα γεωπολιτικό ρόλο ή αν μπορεί να παίξει σε αυτά τα ζητήματα σημαντικό ρόλο η Κίνα. Άρα, οι Ηνωμένες θα πρέπει να προγραμματίσουμε μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν Ηνωμένων Πολιτειών και με ευφυΐα να βάλουμε στο παιχνίδι στο βαθμό που μπορούμε χωρίς να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα για τη Ρωσία. Κυρίως στον πολιτιστικό τομέα, ας ξεκινήσουμε από τα χαμηλά, να είναι παρούσα για να διαμορφώνεται μια ισορροπία που θα είναι υποφελής για τους μικρούς. Αυτή είναι. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Άλλωστε να σας πω κάτι για πολιτικά, μια και βάλατε το ζήτημα και λίγο πολύ ασχολούμαι με αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ένας οικονομικός επαναπροσδιορισμός στον κόσμο. Γίνεται κυρίως ένας γεωπολιτικός επαναπροσδιορισμός, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος και με τον γεωοικονομικό.
στον γεωπολιτικό επαναπροσδιορισμό υπάρχει, τον κάνει τον γεωπολιτικό επαναπροσδιορισμό, τον κάνουν οι ΗΠΑ. Η Ευρώπη είναι ουρά σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό. Ολόκληρη η Ευρώπη, όχι η Ελλάδα. Το ποια θέση έχει η Ελλάδα στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον επαναπροσδιορισμό της περιοχής δεν είναι τόσο σαφές, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι και περιθωριακός αυτός ο ρόλος. Δηλαδή φαίνεται να παίζει. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Θα φανεί από τις εξελίξεις στη Συρία, που λίγο πολύ τις επόμενες ημέρες θα δούμε πού δρομολογούνται, για να δούμε εάν αυτά που σχεδιάζονται και ενδιαφέρονται για ανάδυση μιας κουρδικής οντότητας στη Συρία, το μοίρασμα της χώρας μεταξύ κυρίως ΗΠΑ και Ρωσίας και δευτερευόντως του Ιράν και άλλων δυνάμεων, η αντίδραση της Τουρκίας εάν δεν πάρει κάτι ή δεν μπορέσει να διασφαλίσει αυτά που θέλει. Όλο αυτό είναι σε μια ρευστότητα. Εκείνο που διαβλέπω εγώ είναι ότι θα υπάρξει μια ρευστότητα και στην περιοχή μας, αλλά δεν είμαι τόσο ανήσυχος ότι κάτι θα χάσουμε γεωπολιτικά. Σε ό,τι αφορά δηλαδή, σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε απώλεια εδαφική. Τώρα, ο ρόλος και όλα αυτά δεν τα ξέρει κανείς. Θα πρέπει να δούμε, να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, αν δεν θέλουμε να είναι έτσι λίγο καφεντζούλες. Κοιτάξτε, ξεκινάω από τους θεσμούς. Ότι χρειάζεται αλλαγή του συντάγματος, συμφωνώ και εγώ. Χρειάζεται αλλαγή του συντάγματος. Ήδη φάνηκαν οι αδυναμίες αυτού που ισχύει. Πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση. Αλλά το σημαντικότερο σε ό,τι αφορά τους θεσμούς είναι δύο άλλα πράγματα για μένα. Το πρώτο είναι ο σεβασμός στους θεσμούς. Δηλαδή, πείτε ότι το αλλάζουμε το Σύνταγμα και έχουμε το καλύτερο Σύνταγμα και τους καλύτερους διατυπωμένους στο Σύνταγμα θεσμούς. Αν δεν τους σέβεται η εκτελεστική εξουσία και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν κανένα νόημα και τους καλύτερους θεσμούς να έχεις. Άρα λοιπόν πρέπει να διαμορφωθεί μια κουλτούρα, πολιτική κουλτούρα και στην πολιτική εξουσία, αλλά και στην κοινωνία, ότι οι θεσμοί πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Και επίσης πρέπει να υπάρξουν αυτό που λέμε θεσμικά αντίβαρα. Η παρέμβαση της κυβέρνησης, για παράδειγμα το πιο χαρακτηριστικό θεσμικό αντίβαρο, είναι η ελευθεροτυπία. Η παρέμβαση της κυβέρνησης στον χώρο αυτό, με το τελευταίο νομοσχέδιο για τα κανάλια, δείχνει μια νοοτροπία ελέγχου ενός χώρου που λειτουργούσε καλώς, κακώς, με όλες τις αδυναμίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή λίγο πολύ η αντανάκλαση της κοινωνίας μας ήταν και τα μέσα ενημέρωσης. Δείχνει λοιπόν μια βούληση, μια επιθυμία πολιτική να ελέγξει αυτό το χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ελεγχθούν και τα τελευταία απομείναντα θεσμικά αντίβαρα, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια δημοκρατική πολιτική. Θα είναι διαστρεβλωμένη η δημοκρατία της. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία που λέτε, την ελεύθερη οικονομία, υπάρχει πράγματι ένας ευρύς κρατισμός στη χώρα, ο οποίος περιορίζεται, αλλά περιορίζεται με τρόπο πολύ κακό, δηλαδή ουσιαστικά της εκποίησης των κρατικών εταιριών της αγοράς του ξένη. Και αυτό είναι κακό. Δεν επιτρέπει να διαμορφωθεί μια εθνική αστική τάξη, όπως σας είπα προηγουμένως, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει ένας κορμός λειτουργίας της οικονομίας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επίσης εξαγοράζουν λόγω της κρίσης, πουλάνε και οι ιδιώτες που μείνανε, πουλάνε τις εταιρείες που είχαν. Ήταν ένα σοβαρό εκτόπισμα στην αγορά, άρα αφελεινίζεται η οικονομία. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει ένας εκτεταμένος, ας πούμε ότι δεν είναι και εκτεταμένος για να μην δυσαρεστεί ορισμένος. Υπάρχει ένας δημόσιος τομέας, ο οποίος δεν είναι λειτουργικός. Ο οποίος δηλαδή μπορεί να είναι αριθμητικά να μην είναι υπερβολικός, όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι. Είναι περισσότερο εκεί που δεν χρειάζεται και λιγότερο εκεί που χρειάζεται. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχουν μια νοοτροπία, το ευρύτερο δημόσιο έχει μια νοοτροπία ότι αφού εξασφαλίσαμε την επιβίωσή μας, το μισθό μας, δεν βαριέσαι από εκεί και πέρα, μειώνουμε και την βούλησή μας για εργασία. Αυτό το έζησε. Εγώ πέρασα 25 χρόνια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και το βίωσα από τα μέσα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είχε μια σύμβαση έργου ήταν ένας εξαιρετικός εργαζόμενος. Στο όριο δηλαδή της λογικής, και όταν η σύμβασή του άλλαζε, ο ίδιος άνθρωπος άλλαζε χαρακτήρα. Δεν ήθελε να εργαστεί. Το βίωσα δηλαδή, το βίωσα στο πετσί μου, χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνω πολύ σε αυτό. Θέλω να πω όμως μόνο το εξής. Το να πιέζεις για να γίνει μικρότερος ο δημόσιος τομέας δεν σημαίνει κατά ανάγκη
ότι είσαι νεοφιλελεύθερος ή ακολουθείς νεοφιλελεύθερη πολιτική. Και σας αναφέρω, επιτρέψτε με ένα ιστορικό παράδειγμα που θα δείτε ότι έχει ενδιαφέρον. Στις επανάστασεις χρόνια είχαν με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις και εκεί είχαν διαμορφωθεί δύο πόλεις. Στον ένα ηγείται ο Στάλιν, ο οποίος διοικούσε κιόλα, και ήταν η δεξιά πτέρυγα. Και στον άλλον ο Τρόσκι, ο οποίος ήταν η αριστερά πτέρυγα. Ο Στάλιν δεξιά πτέρυγα. Γιατί? Γιατί ο Στάλιν έλεγε, ρε παιδιά, αφού δεν μπορούμε να παράγουμε, οι μικροί αγρότες ό,τι παράγουν το έχουν για τον εαυτό τους. Ας αφήσουμε λίγο τους κουλάκους να παράγουν για τον εαυτό τους και ό,τι περισσεύει να το φέρουν και στις πόλεις, για να μην πεινάσουν οι πόλεις μας. Αυτό ήταν η δεξιά πτέρυγα. Η αριστερή που ήταν ο Τρόσκι έλεγε, όχι λέει, να πάμε σε κολεκτιβοποίηση και να μην αφήσουμε τίποτε στους κουλάκους. Και του λένε του Τρόσκι, του λέει η πτέρυγα, καλά, και με τι θα κάνουμε την κολεκτιβοποίηση. Τότε, αν έκανε το τρακτέρ 1000 ευρώ στην Ευρώπη, στη Ρωσία είχε 6.000 ευρώ, διότι η δυνατότητα παραγωγής τους ήταν πολύ πρωτόγονη. Και τους είπε ο Τρόσκι, ο οποίος μόνο για νεοφιλελευθερισμό δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί. Μειώστε αυτούς τους χαραμοφάιδες του δημοσίου, τους γραφειοκράτες που έχετε. Άρα, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Τώρα, να πω λίγο για την εξωτερική πολιτική. Είναι ένα θέμα περισσότερο το ξέρω αυτά. Δεν είναι εύκολο, κυρία. Δεν θυμάμαι. Ελευθερία. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε να δούμε εάν μας βολεύει η Δύση. Αν δεν μας βολεύει, φέρνουμε. Πρώτον, πού θα πάμε. Δεύτερον. Ρητορικό ερώτημα είναι. Ναι. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι εύκολο τώρα να πεις φεύγω από εδώ και πάω εκεί. Ότι η Ευρώπη στρατιωτικά είναι αδύναμη, αλλά αυτό είναι και μια επιλογή. Δεν μπορεί να γίνει ισχυρή. Δεν την αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνει ισχυρή. Διότι αν γίνει ισχυρή, μπορεί να γίνει να κινηθεί στο οικονομικό επίπεδο και να αποκτήσει μια υπόσταση. Ναι. Αλλά αν αποκτήσει και μια στρατιωτική υπόσταση, τότε δημιουργεί προϋποθέσεις απεξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς, αν ήσασταν πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα το επιθυμούσατε αυτό για την Ευρώπη? Θα θέλατε να κυριαρχήσετε διεθνώς? Όχι, φυσικά. Άρα υπάρχει μόνιμη επιμονή των Ηνωμένων Πολιτειών η Ευρώπη να μην αποκτήσει στρατιωτική υπόσταση. Τώρα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της προσδίδει αυτό που λέμε soft power. Προσδίδει μια ήπια ισχύ. Και μόνο το γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, κατά τα ψέματα και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και διότι και για πολλούς άλλους λόγους δεν μπορεί να προβάλλει και δεν θέλει να προβάλλει παρά την ίστατη στιγμή αυτό που λέμε hard power, δηλαδή σκληρή ισχύ. Άρα, για να μπορέσει να κινηθεί διπλωματικά, πρέπει να είναι σε συμμαχίες χωρών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι μέλος τέτοιων συμμαχιών που τις προσδίδουν μια ισχύ, αλλά ήπια μορφής ισχύ. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι. Κακά τα ψέματα. Ακόμη και αν επιδιώξουμε, όπως λέτε, αν δεν μας αρέσει εδώ να πάμε σε κάποια άλλη συμμαχία, να είστε σίγουροι ότι δεν θα μας δεχτούν. Και αν παρακολουθούσατε προσεκτικά την προσέγγιση που πήγε να κάνει στις αρχές της θητείας του κ. Τσίπρα προς τη Ρωσία, οι απαντήσεις ήταν αποθαρρυντικές. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο δεν είναι δικής μας επιλογής, πρέπει να κινηθούμε. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ρευστότητα στην ευρύτερη περιοχή, μέσα στην ρευστότητα. Προσπαθεί να παίξει και η Ευρώπη αυτή. Έλα. Δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι οι κινήσεις της είναι προς όφελος της Ελλάδας. Για παράδειγμα, η παρουσία του ΝΑΤΟ για μένα είναι μια παρουσία προβληματική. Σε ό,τι αφορά την διακατοχήρωση ή την αμφισβήτηση δικαιωμάτων μας. Δηλαδή, με δύο λόγια για να πάρετε μια εικόνα και τελειώνω σε αυτό. Τι λέει η απόφαση αυτή του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα και η Τουρκία θα περιπολούν στα χωρικά του ύδατα. Σε αυτό υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, λες λογικά από 6 μίλια έχουν, και όπου δεν είναι 6, τα χωρίζουν στη μέση γραμμή. Στον εναέριο χώρο όμως, σε ποια μίλια του εναέριου χώρου θα περιπολεί η Ελλάδα, στα 6 που δέχεται η Τουρκία ή στα 10. Έχει ένα ερώτημα. Δεύτερον, θα περιπολεί τον ΝΑΤΟ. Εκείνον τον χώρο όμως ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει δικαιώματα τα οποία της παρακόρησε η διεθνής κοινότητα, δικαιώματα για παράδειγμα έρευνας και διάσωσης. Αυτά τα δικαιώματα όταν δεν τα ασκείς και έρχεται ένας τρίτος να τα ασκήσει, ουσιαστικά γίνεται μια απαγίωση και στα παίρνουν πίσω. Δηλαδή τα ασκεί τώρα το ΝΑΤΟ. Δείχνεις δηλαδή μια αδυναμία να ασκήσεις
διεθνή δικαιώματα τα οποία σου παρακόλουσε η διεθνή κοινότητα. Άρα εδώ έχεις μια μείωση των δικαιωμάτων σου, καταλάβατε. Αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, επειδή έχουμε και τους φίλους εκεί από την μειονότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία στην περίπτωση που αυτό διαφαίνεται να γίνεται, που στη Συρία δεν μπορέσει να κρατήσει τα μήνυμα που επιδιώκει και υποστεί μια ήττα. Διότι η ενοποίηση, αν έχετε την εικόνα του τι γίνεται στο βορρά της Συρίας, δικών περιοχών, λείπει αυτό το μέρος, αυτό το μέρος για το οποίο πασχίζει τώρα η Τουρκία να μην ενοποιηθεί. Εάν αυτό ενοποιηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αναδύεται μια κουρδική οντότητα στη Συρία. Υπάρχει μια κουρδική οντότητα στο Ιράκ και υπάρχει και μια αναστάτωση στις νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας που είναι και οι Κούρδοι. Αυτό είναι σαφώς είναι μια, πώς να το πω τώρα, μια απομείωση της πολιτικής της Τουρκίας. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση ότι η Τουρκία θα αντιδράσει προς τα δυτικά για να μπορέσει να περάσει την κοινή της γνώμη ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν χάλασε και ο κόσμος από εκεί και ότι διεκδικήσει προς την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πώς θα το διαχειριστεί η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το αναλύσει και να το διαχειριστεί από τώρα, ώστε να μην υπάρξουν εντάσεις με την γειτονική χώρα και να υπάρξει μια αφομοίωση των γεγονότων που έρχονται, μια ήρεμη αφομοίωση των γεγονότων που έρχονται και η Ελλάδα. Για να είμαστε ακριβείς, η Ευρώπη δεν συζητά σε στρατιωτικό επίπεδο υπεράσπιση συνόρων. Και αυτή τη στιγμή, αν συζητά σύνορα ευρωπαϊκά και δέχεται τα ελληνικά σύνορα ως σύνορα ευρωπαϊκά, τα συζητά στην διαχείριση του επιπέδου του λιμενικού, όχι του στρατού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Εάν η Ευρώπη αποδεχτεί αυτό που λέει ο Σαμαράς, δηλαδή ο Σαμαράς θέλει να πει να το περάσει στο στρατιωτικό επίπεδο, ότι αφού είναι τα ελληνικά σύνορα, αλλά η Ευρώπη δεν έχει συζητήσει ότι έχει σύνορα. Η Ευρώπη δέχεται την διαχείριση μέχρι το επίπεδο του λιμενικού και της ακτοφυλακής, ότι έχει σύνορα τα σύνορα που έχουν κάνει μέλος. Δεν διαφαίνεται από τίποτε ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα στο στρατιωτικό επίπεδο να αυτονομηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα φαινόταν αν ήδη είχε αρχίσει η διαδικασία συγκρότησης μιας δικής της αμυντικής υπόστασης. Αλλά αυτό δεν φαίνεται. Την άμυνά της η Ευρώπη την έχει αφήσει στο ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ, από ό,τι ξέρετε, είναι υπό αμερικανική επιστασία. Και δεν νομίζω ότι παίζει ένα ζήτημα αυτονόμησης της Ευρώπης σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην γενικότερη αναδιάταξη που επιδιώκουν παγκοσμίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι η ρευστότητα πρέπει να την δούμε και να τη μελετήσουμε από τη Συρία μέχρι και το Αιγαίο. Πράγματι υπάρχει αυτή η ρευστότητα και δεν εννοώ τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δεν είναι καν, είναι μια παράμετρος η οποία, εν πάση περιπτώσει, αν επιθυμούν η Τουρκία και οι άλλες χώρες να ελεγχθεί, ελέγχεται. Τους πρόσφυγες δεν είναι σίγουρο ότι δεν τους στέλνουν και οι Γερμανοί. Θέλουν τους πρόσφυγες σε έναν βαθμό, αλλά τους στέλνουν. Θέλουν να πάρουν αυτούς που ακριβώς θέλουν, και αριθμητικά και εκλογικά. Άρα οι πρόσφυγες είναι σχετικό πρόβλημα, αν και η ροή τους από εδώ και πέρα, εάν δηλαδή η ροή τους είναι ανεξέλεγκτη, θα είναι σοβαρό πρόβλημα. Και αν μέσα από αυτή τη ροή προωθούνται προς την Ευρώπη και στοιχεία τα οποία είναι τζιχαντιστές ή επιδιώκουν άλλους στόχους από την αναζήτηση μιας ασφάλειας. Αυτά σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Αλλά ότι το κρίσιμο αυτό σημείο που παίζει και αυτές τις μέρες είναι τι θα κάνει η Τουρκία σε σχέση με την Συριακή της πολιτική, διότι αυτή τη στιγμή η Συριακή πολιτική της Τουρκίας είναι σε αντίθεση με την πολιτική των ΗΠΑ. Και οι Αμερικανοί αυτοί ακροβατούν ελισσόμενοι διπλωματικά μεταξύ του να μην δυσαρεστήσουν την Τουρκία στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν, από την άλλη όμως να υποστηρίξουν, διότι υποστηρίζουν στεναρά την δημιουργία μιας κουρδικής υπόστασης στη Συρία. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Πρόσφατα πήγε στην περιοχή ένας απεσταλμένος του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος μάλιστα φωτογραφήθηκε με στέλεχος των Κούρδων της Συρίας, και αυτός με τον οποίο φωτογραφήθηκε ήταν ένα ηγετικό στέλεχος του ΠΚΚ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή αυτό πόσο ενόχλησε την Τουρκία. Αυτό όμως, αυτός ο φωτογράφος που βρέθηκε εκεί δεν βρέθηκε τυχαία. Η φωτογραφία που βγαίνει ο απεσταλμένος του πρόεδρου των ΗΠΑ δεν γίνεται τυχαία. Του είπε: θα πας εκεί, θα συνομιλήσεις και θα πεις και φωτογραφία. Να στείλουμε ένα συμβολικό μήνυμα. Και το μήνυμα είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό,
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της Συρίας είναι σε αντίθεση με την τουρκική πολιτική και συμπλέουν με τη ρωσική πολιτική. Τη Συρία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την πειράσουν με τους Ρώσους. Ναι, παρακαλώ όμως κοιτάξτε τώρα τον εξής συλλογισμό, πολύ σύντομα. Ακριβώς επειδή η Αμερική, η μεταβλητή Αμερική που θέλει ενωμένη αλλά κρύα σούπα και ποτέ ουσιαστικά ομοσπονδία στην Ευρώπη, τη θέλει ενωμένη, τι έκανε, παραχωρεί έδαφος, όχι για τη στρατιωτική χειραφέτηση ασφαλώς της Γερμανίας. Συμφωνώ, δεν εννοείς όμως αυτό. Μιλώ για μια μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, κύριε Σαββίδη και Ομοτράπεζη. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, μια πονηρούλικη χειραφέτηση, αν θέλετε, ένα ρήγμα από την Γερμανία, η οποία όμως δεν θα το. Η πρωτοβουλία δεν θα είναι δική της. Θα ήταν γαλλική, ίσως με το πρόσημα της Συρίας μαζί με τη Ρωσία. Εκεί βεβαίως θα είχε πάρα πολλά να κερδίσει η Γερμανία ως κεντρική δύναμη και ενδιάμεσα γεωγραφικά εκεί. Και... Η κατάρρευση ήδη συμβαίνει, η κατάρρευση. Τώρα δεν είναι κάτι που θα έρθει. Το ζήτημα είναι πώς την σταματάμε και πώς αντιστρέφουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή που λειτουργεί η χώρα και έχει κάποια προτάγματα να ικανοποιήσει, βρίσκεται σαν αδιέξοδο. Δηλαδή, λένε της κυβέρνησης, προχώρησε στο ασφαλιστικό και το φορολογικό για να πάμε μετά να συζητήσουμε την μίκηση του χρέους, για να μην κόψουν το χρέος. Αλλά αυτό ανακοινώνει την κρίση και δεν θα μπορέσει να το περάσει. Δηλαδή, μια περαιτέρω μείωση των συντάξεων όπως τα θέλει η Ευρώπη. Όπως σας είπα και στην αρχή, μια μείωση υψηλών συντάξεων θα μπορούσε να γίνει ανοιχτή από την κοινωνία. Αλλά μια μείωση συντάξεων σε μια κοινωνία που ήδη είναι στο όριο της επιβίωσης, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, γιατί αυτό που λένε και μας λένε να μας έρθει την ίδια καραμέλα, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή από τη σύνταξη δεν είναι μια σύνταξη που πηγαίνει σε αυτόν απλώς που τη δικαιούται. Ξέρω άπειρες οικογένειες που καθολοκληρίαν συντηρούνται από τη σύνταξη που έχουν ή της διοίκησης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυτός ο κόσμος, πέφτοντας ακόμη σε μια αδυναμία να επιβιώσει, θα βγει στον δρόμο. Δεν έχει άλλη επιλογή να κάνει. Και τα μέτρα, ποια μέτρα μπορεί να πάρει αναπτυξιακά και όλα αυτά που λένε, εν πάση μετά από μια τέτοια μείωση κτλ. Ώστε να ανακουφιστεί. Τα μέτρα που θα πάρει μια κυβέρνηση μετά από αυτά είναι μέτρα που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Η κοινωνία όμως δεν μπορεί να επιβιώσει πια. Θα βγει στους δρόμους και όταν θα δει τι είναι οι αγρότες, θα βγουν και τα άλλα στρώματα τα κοινωνικά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να επιλεχθεί? Γι' αυτό μιλάω ότι είναι για μια ανακύκλωση του αδιεξόδου. Άρα πρέπει να φύγουμε από την λογική του ότι θα λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα μέσα σε αυτό το πλαίσιο που επιβάλλουν οι δανειστές. Πρέπει να υπάρξει μια εκτόνωση αυτού του πλαισίου. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει έτσι.